<Τελά, έτσι> ανεβασμένε κατά 20% μετά από μία δεκαετία είναι οι τιμέ στα αμνοερήφια. Το γεγονό οφείλεται στο ότι το Πάσχα φέτο ήρθε μεταγενέστερα από το καθολικό Πάσχα των Ιταλών, με αποτέλεσμα να σημειωθεί άνοδο στι τιμέ. Πιο ανεβασμένε, δυστυχώ. Έγινε και αυτό με μια, μετά από μία δεκαετία. Αλλά το γεγονό είναι ότι μα τα πήραν οι γείτονέ μα οι Ιταλοί. Γι' αυτό μείναμε και χωρί αρνιά και κατσίκια γενικά σε όλη την Ελλάδα. Και έρθει πιο αργά το Πάσχα. Πιο αργά το Πάσχα, πιο πρώιμο για του Ιταλού. Είχαν πριν ένα μήνα ακριβώ πριν τρει εβδομάδε και τα σηκώσαν όλα. Και από το 8-9 που πουλούσαμε την τελευταία δεκαετία πήγε στο 12 με 13 θα πουλήσουν οι συνάδελφοι. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο πρόεδρο του Συλλογού Κρόπολ ο μου, Καβάλα Κώστα και Χαγιά, οι καταναλωτέ παραμένουν φιδωλοί στι αγορέ του, καθώ οι τιμέ φέτο κυμαίνονται στα 12 με 13 ευρώ. Σίγουρα θα είναι λίγο πιο φιδωλό, το στεναχωρήσαμε, αλλά και εμεί δεν φταίμε. Δηλαδή, πήραν τα λεφτά η παραγωγή φέτο και καλά κάνανε, γιατί ήταν ένα ταλαιπωρημένο κλάδο και αυτό. Εμεί από τη μεριά μα το μόνο που να πούμε ότι ο κόσμο, αν ήταν να πάρει 5 κιλά και 6, να πάρει ένα κιλό λιγότερο και θα ισοβαθμιστεί η ζημιά. Ο κόσμο θα μείνει εντό των τυχών, καθώ οι υπερτοπικέ μεταφορέ απαγορεύονται στο πλαίσιο περιορισμού τη εξάπλωση του κορονοϊού, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να αγοράζουν κατσίκι για το φούρνο, με τι σούβλε φέτο να είναι περιορισμένε. Κατσικάκι, κατσικάκι. Πιο πολύ για φούρνο, όχι για σούβλα. Ο κόσμο δεν θα φύγει από ό,τι βλέπουμε. Και όπω και πέρσι, στο σπίτι μα, στο μπαλκόνι μα και όλα θα πάνε καλά. Ε, μετά το κατσίκι, τι ακολουθεί. Μετά το κατσίκι, ναι. Ε, την επόμενη μέρα κοκορετσάκι και θα είναι top. Πριν γίνει το... η σούβλα, πιστεύω, ή το... στο φούρνο που είμαστε το κατσικάκι, τζουκάκια, σουβλάκια, πανσετούλα, λουκάνικα, από όλα τα αγαθά. Όσο αναφορά την επαναλειτουργία της εστίασης, ο κύριος Κεχαγιάς αναφέρει ότι περιμένουν πώς και πώς την επιστροφή τους, η οποία θα επηρεάσει σημαντικό μέρος του τζίρου τους. Πώς και πώς, βέβαια είναι στενάχωρη η μέρα της Δευτέρας ή και που κολλήσανε την Πρωτομαγιά, δεν ξέρω κάτι μπορεί να γίνει και γι' αυτό. Τους περιμένουμε όμως πώ και πώ, γιατί η τζίρη μα για 50% κάτω. Από τους ακόμα όχι, ακόμα όχι. Είναι επιφυλακτική για αυτή για ποια μέρα θα ανοίξουν. Γι' αυτό σας είπα. Ε, φοβούνται ότι λένε αν θα ανοίξουμε Δευτέρα ή Τρίτη θα, θα αγοράσουμε τα πράγματα μας από το Σαββάτο. Και είναι λίγο στανάχωρα τα πράγματα. Οι πιο πολλοί μπορούν να ανοίξουν και Τετάρτη, να το ξέρετε.